για τα 20 χρόνια που ακριβώς τότε με τη συμμετοχή εκατοντάδων συνδικαλιστών από δεκάδες σωματεία ιδρύθηκε ως ανάγκη των καιρών το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, ανοίγοντας μια νέα σελίδα για το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, παίρνοντας με συνέπεια τη σκητάλη των πλούσιων παραδόσεων και αξιών της εργατικής τάξης της χώρας μας. Το Πάμε στα 27 χρόνια ζωής δέχτηκε, ξεπέρασε απειλές, τρομοκρατία, βρώμικες επιθέσεις, μπήκε μπροστά στην οργάνωση των αγώνων των απεργιών, έδωσε κουράγιο, δύναμη, ενέπνευσε χιλιάδες εργάτες, καθυστέρησε μέτρα, ήταν παρόν σε κάθε εργατική διεκδίκηση. Τόσο στα χρόνια της καπιταλιστικής ανάπτυξης, όσο και στα τελευταία χρόνια τα δύσκολα αυτά της καπιταλιστικής κρίσης, δεν έβαλε νερό στο κρασί του, δεν μπήκε σε κοινωνικούς διαλόγους, δεν υιοθέτησε απόψεις και ιδεολογήματα του κοινωνικού εταιρισμού που έσκαβαν στην κυριολεξία το λάθος στους εργαζόμενους. Κανείς και ποτέ ως σήμερα δεν μπόρεσε να το βάλει στο χέρι. Απέδειξε στην πράξη πως δεν είναι άθροισμα παρατάξεων, αλλά μαχητικό, ταξικό, μέτωπο σωματείων, εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών, επιτροπών αγώνα, ανένταπτων συνδικαλιστών και εργαζόμενων, που αντλήθη δύναμη και το κύρος του από την καθημερινή και ανταλλάτευτη παρουσία του στα εργοστάσια, στα γιαπιά, στα γραφεία, στα εμπορομάγαζα, στα ξενοδοχεία, τα λιμάνια και σε κάθε εργασιακό χώρο από την πλούσια δράση και τους αγώνες του. Καλούμε και σήμερα από αυτό το βήμα σε συμπόρευση, σε κοινό βηματισμό όλα εκείνα τα σωματεία που παρά τις επιφυλάξεις τους προσβλέπουν στην ισχυροποίηση του εργατικού κινήματος και κατανοούν τη σημασία δυνατού ταξικού πόλου. Απλώνουμε το χέρι σε συνδικαλιστές και εργαζόμενους που δεν αντέχουν τη σαπίλα της συνδικαλιστικής μαφίας, προβληματίζονται, ψάχνουν το αποκούμπι τους. Το Πάμε από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του δέχτηκε την επίθεση και από το κεφάλαιο για τους ανθρώπους του εργατικού κίνημα. Στην αρχή δυνάμεις της ΠΑΣ και της ΔΑΚΕ και οι παρατάξεις του συνασπισμού τότε σήμερα ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να το εμφανίσουν ως κομματική παράταξη με σκοπό να υπονομεύσουν το ρόλο. Και αυτό διότι αυτό που τους ενοχλεί είναι η γραμμή πάλι στο ενάντια της επιδιώξης των μονοπωλίων, των επιχειρηματικών ομίλων και εταιριών, των πολιτικών κομμάτων που τα εκπροσωπούν της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την παρουσιάζουν ως μονόδρομο. Γραμμή πάλι με την οποία συσπηρώνονται εκατοντάδες σωματεία και επιδιώκουν αυτή η γραμμή να κυριαρχήσει στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και θα κυριαρχήσει. Κρατούν ανοργάνωτη τη νέα βάρδια. Οι δυσκολίες που συναντάμε για την οργάνωση των εργατών είναι πολλές. Όλα αυτά τα χρόνια κατεβαίνουν με κοινά ψηφοδέλτια σε κοινή αντιπάμε στάση, σε μεγάλες ομοσπονδίες και συνδικάτα που βλέπουν ότι γίνεται βήμα ανατροπής των συσχετισμών. Διατηρούν μηχανισμό διαμόρφωσης συσχετισμών μαζί με την εργοδοσία και το κράτος, ο οποίος συνοδεύεται και από φαινόμενα διαφθοράς, διασπάτηση εκατομμυρίων από κονδυλία και προγράμματα εξαγοράς. Η γραμμή του ΕΚΕΣΕ και ΑΔΔΗ και τα έργα του είχαν ως αποτέλεσμα την απαξίωση των συνδικάτων στους εργαζόμενους. Δεν δίστασαν να υιοθετήσουν τα πιο αντιδραστικά συνθήματα όπως το έξω τα κόμματα ή το έξω τα συνδικάτα από τους αγώνες. Έγιναν μαζί με τους φασίστες της Χρυσής Αυγής στις πλατείες των αγανακτισμένων όχημα εγκλωβισμού, της λαϊκής αγανάκτησης και διαμαρτυρίας, εκολαπτήριο του ναζισμού, και έφεραν ένα ακόμα πλήγμα στην αξία συμμετοχής και πάλι μέσα στα συνδικάτα και του αγώνα, στα εργοστάσια, στους τόπους δουλειάς όπου οργιάζει η εργοδοσία και η εκμετάλλευση. Βασική παρακαταθήκη της δράσης του Πάμε είναι η ανάδειξη των δύο γραμμών αυτών στο συνδικαλιστικό κίνημα. Η ανάδειξη της ανάγκης για συνδικάτα αγωνιστικά, μαζικά, εργατικά. Συνδικάτα που αγωνίζονται για τα δικαιώματα των εργαζομένων ενάντια στην εργοδοσία και τους μηχανισμούς της μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Συνδικάτα που αγωνίζονται για να ζουν οι λαοί χωρίς φτώχεια, ανεργία και πολέμους και με βάση το πλούτο που παράγεται. Για μας είναι καθαρό πως το δρόμο στη σύγκρουση με την αντιλαϊκή πολιτική και τη στρατηγική των επιχειρηματικών ομίλων περνάει μέσα από την ασύγχαστη πάλη με το πολιτικό και συνδικαλιστικό προσωπικό τους. Γι' αυτό η σύγκρουση που διεξάγεται και κορυφώνεται αυτή την περίοδο με τη συνδικαλιστική μαφία που κάνει τα αδύνατα δυνατά για να διατηρήσει με κάθε τρόπο τη συνδικαλιστική της επιβίωση, προτάσσοντας βέβαια τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων από όπου έχει τη στήριξη, είναι όρος για την ανασύνταξη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Για να αναδειχθούν οι ταξικές δυνάμεις σε κύριο παράγοντα ταξικής συσπήρωσης και της ενότητας της εργατικής τάξης. Συναγωνίζονται τις αγωνιστές η προετοιμασία του εορτασμού της πρωτομαγιάρικης απεργίας και η συνέχιση της μάχης απέναντι στη συνδικαλιστική αυτή μαφία να αποτελέσει
Να γίνει από τα συνδικάτα με τέτοιους όρους που να επισφραγίσει ένα ακόμα βήμα προς την αντασύνταξη του εργατικού κινήματος. Δεν πρέπει να μείνει εργάτης που να μην μάθει τους όρους της μάγης απέναντι στη συνδικαλιστική μαφία. Πολλοί είναι αυτοί που έμαθαν, κανείς δεν έμεινε ανεπηρέαστος, αποσπάστηκαν δυνάμεις και εδώ στην περιοχή μας ακόμη και ανοιχτά. Το υλικό είναι αρκετό, δεν πρέπει να υποτιμηθεί από κανέναν. Είναι ικανό να πείσει και το πιο δύσπιστο. Να επιμείνουμε με όλες τις μορφές να φτάσει παντού. Αυτό έχει πολύ δρόμο ακόμα. Αυτή η μάχη θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση. Πρέπει να ετοιμάσουμε νέες δυνάμεις που θα αναμειχθούν. Τα σωματεία πρέπει να ζωντανέψουν όλες τις δραστηριότητές τους. Να εμπνεύσουν τους εργαζόμενους, να πάρουν φωτιά οι μικροσυσκέψεις με ομάδες εργαζομένων από το Μητρό. Να κάνουμε ζήτημα όλο και περισσότερων δυνάμεων τα κεντρικά μέτωπα που βάζει το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα για τις συλλογικές συμβάσεις, την υγεία, την ασφάλεια, καταμερίζοντας δουλειά. Ζητώντας τη βοήθεια και τη συμμετοχή από περισσότερους εργαζόμενους. Πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να συμβάλλουν, να μην τους κρατάμε ακροατές, να βοηθήσουμε να περάσουν στη δράση μέσω οποιοδήποτε τρόπο θέλουν και μπορούν να εκφραστούν μέσα ακόμα και από τα ταλέντα τους ή το μεράκι τους. Να μην αφήσουμε περιθώρια στην παθητικότητα να πάρει κεφάλι σε κανένα χώρο, στη λογική. Όλοι φοβούνται τίποτα δεν γίνεται. Δεν αρκεί να λέμε στον εργάτη σήκωσε ανάστημα, αν δεν πούμε μπροστά στη σύγκρουση με την εργοδοσία, δεν θα βρει διέξοδο αυτή η κατεύθυνση μόνο με τη θεωρία, όσο σωστή και να είναι. Να κάνουμε ευρύ άνοιγμα με το κουπόνι του πάμε. Για την αποφασιστική απόκρουση της προσπάθειας κράτους εργοδοσίας και εργοδοτικού συνδικαλισμού να το δυσκολέψει στη δυνατότητά του να διευρύνει και να μαθαίνει τα μέτωπα αντιπαράθεσης και σύγκρουσης. Είναι δύσκολο συναγωνιστές και συναγωνίστριες να βρεις εργαζόμενο που να μην εμπιστεύεται το πάμε να αρνηθεί να συμβάλλει οικονομικά στην αυτοτέλειά του, στο δυνάμωμά του. Αποφασιστικά και εξειδικευμένα σε κάθε κλάδο να παρέμβουμε για να μην βρει έδαφος η μυρολατρεία ή το πάθη και ο συμβιβασμός. Να μην θέσουν ούτε έναν εργαζόμενο εκτός μάχης τα κυβερνητικά ιδεολογήματα για δίκαιη ανάπτυξη προς όφελος όπλων για όλων, για επιστροφή στην κανονικότητα με την αύξηση του κατώτατου στις επερχόμενες εκλογικές μάχες, να μην ξεγελαστεί κανείς με τα πλαστά δίπολα που του πλασάνονται και πετάξει την πλούσια πείρα του στον κάλαθο των αχρήστων, ενισχύοντας αυτούς που του τσακίζουν τη ζωή. Η ανασύνταξη και ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος δεν αποτελούν για μας ένα απλό σύνθημα ανασύνταξης του κινήματος χωρίς να αφήγονται η κυριαρχία και τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομήλων, χωρίς να αμφισβητεί τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς συγκρούσεις με τις αντιλαϊκές πολιτικές, με την εργοδοσία και τους μηχανισμούς της, χωρίς ανατροπές των συσχετισμών δύναμης στα συνδικάτα, δεν μπορεί να υπάρξει. Σήμερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, παραγωγικές, επιστημονικές, τεχνολογικές, για να υπάρχει φιλολαϊκή ανάπτυξη. Για να υπάρχει αξιοπρεπή ζωή, δουλειά με δικαιώματα. Εμείς είμαστε αυτοί που παράγουμε όλο τον πλούτο, τον υδρότα μας. Το κόμμα μας το καρπώνεται μια χούφτα μονοπωλιακή όμιλη. Αυτό μπορεί να αλλάξει. Με αγώνα για νέες διεκδικήσεις, για κάλυψη των απολειών, για μια αξιοπρεπή ζωή σε συνδυασμό με την πάλι για άλλο δρόμο ανάπτυξης, με αποδέσμευση από τις ενώσεις των υπεραλιστών Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, με την εργατική τάξη και το λαό στο τιμόνι της εξουσίας. 20 χρόνια μετά, δεσμευόμαστε πως θα συνεχίσουμε αταλάντευτα ταξικά. Δεν επιτρέπεται συναγωνιστές και συναγωνίστρες ούτε βήμα πίσω. Ανοίγουμε τον δρόμο στην επόμενη μέρα, στο αύριο της εργατικής τάξης συνεχίζουμε για το δίκαιο της τάξης μας, γιατί χωρίς εμάς γρανάζει δεν γυρνά. Ζήτω τα 20 χρόνια του πανεργατικού αγωνιστικού.